Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, στο Χατζηγιάννη και τη Μακρυπούλια, που τα πράγματα είναι δύσκολα. Μία οικονομική κρίση, μία με την Κύπρο το κούρεμα των καταθέσεων. Είχαν ξεκινήσει να φτιάχνουν ένα εξοχικό, όπως λέει η Εσπρέσο εδώ πέρα, στη Βόρεια Εύβοια, αλλά τελικά σταμάτησαν εργασίες. Διότι δεν υπήρχε χρήμα. Σωρεούς. Όχι, α, στη Γαλατσόνα. Ωραία. Πού είναι η Γαλατσόνα? Στην Βόρεια Εύβοια. Εκεί που θα Γαλατσόνα. Να το σπίτι. Κοντά στην Αιγαίο. Από τη μεριά του Αιγαίου, δηλαδή, από τη μεριά του Αιγαίου είναι. Μάλλον. Ή από τη μεριά του Αιγαίου. Τι βλέπει, θε να μα τη βλέπει, ε. Όχι, είναι από την μεριά του Ευωϊκού. Εμένα μου κάνει και λίγο αφαίρετο αυτό. Μέσα στο δάσο είναι πάντω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Και το θέμα ποιο είναι. Ο Μιχάλης είχε πάρει το σπίτι 5 χρόνια. Του υπολογιστή Μιχάλη, πάρει ένα σπίτι. Συγγνώμη τώρα, δεν το λέω, αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον. Έχουμε την κάτω. Ότι σταμάτησαν να φαντάσουν πόσο δύσκολο τα πράγματα, που ακόμα και αυτή. Δεν ξέρει εσύ, α πούμε, όπω υπογράφει το ρεπορτάζ. Το λέει, έχει κάνει ρεπορτάζ η Γιούλη Σταγκρέα στην Εσπρέσο. Έχει το γράψει το κεφάλι τη. Μπορεί να μην του αρέσει. Εδώ και 2 μήνες μετά αυτό που έγινε στην Κύπρο, πάγωσαν οι εργασίες. Μάλιστα. Κάνανε και ένα παζάρι με κάτι μαστόρο εκεί πέρα, δεν πήγε σε καλό. Στο 90% των οικοδομών έχουν παγώσει. Γιατί σου κάνει περίεργο. Δεν έχει να κάνει. Αμένα μου αφορά. Πάμε, το είπα. Τι σε αφορά εσένα. Κάτι δεν αφορά τώρα αν κάτι φτιάχνανε και σταμάτησε. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει μέσα σε ένα ζευγάρι και τι αποφάσει παίρνει μια οικογένεια και για ποιου λόγου. Δεν με αφορά, όχι. Α, εντάξει τότε, θα ήμουν. Να πω. Πάμε στο επόμενο. Γενικά το ζευγάρι όμως επενδύει σε real estate. Έχουν σπίτι και στην Πάρο και στη Σαντορίνη. Εντάξει, άλλο. Ναι, αλλά διάβασα ότι στο σπίτι τη Σαντορίνη το νοικιάζουν φέτος. Δεν θα πάνε να μείνουν. Να, ορίστε. Είναι κρίση. Όχι, το πλάκ, το νοικιάζουν. Είναι πολύ ωραίο. Κοιτάξτε θεά. Ίσως το νοικιάζουν για να ξεχρεώσουν την έννοια. Για να πει σε ένα site θα διαβάσει τι πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Στο σπίτι στην Πάρο νομίζω πάνε. Στην Πάρο πάνε, ναι, και έβγαινε από τον Τζίτικο στην Πάρο. Συγγνώμη κάποιος ότι αν σου έχει κάποια χρήματα και μπορεί να αγοράσει ένα κίνδυνο νοικιάς, αυτό είναι και επένδυση. Δεν λέμε για κακό. Εμείς δεν λέμε για κακό αυτό πράγμα. Εσύ τώρα ναι, γιατί τώρα. Ίσα είπα ότι άρα εξηγήθηκες τώρα. Όλοι οι πλούσιοι νοικιάζουν τα σπίτια τους. Αν έχουν σταματήσει οι εργασίες σε ένα... Όλα μας αφορούν. Εντάξει, έγινε ένα ρεπορτάζ. Δεν το θέλει, παρουσιάστε, αλλά και το σέβο με τι της αρέσει. Εντάξει. Θα φροντίσουμε να βρούμε κάτι άλλο. Σε σπίτι δεν θες, σε σκάφο τι θες. Σκάφο δεν έχουμε. Έχουμε. Δεν έχουμε. Και τον Πλούταρχο τώρα έχει προβλήματα στο σκάφος. Το έχουμε. Πώς? Το σκάφος, το Πούλσαρι το έχουμε. Σκάφο δεν έχουν, ε. Πώς δεν έχουν, όχι μεγάλο, σκοτώ τύπου. Όχι, όχι, έχουν. Ένα σκάφο είναι τεράστιο. Τζαντί, δεν σα έχει πει ένα πράγμα, τώρα έχει δίκιο. Εγώ δεν μπορεί να το πει. Συγγνώμη, κακό είναι. Μα σα λέει γιατί θέλει. Είπε κάποιο ότι τα πανωσέντονα και τα κατωσέντονα τα έχουν, δηλαδή. Εντάξει, αφού δεν θέλει παιδιά, όταν δεν θέλει. Για κάποιου ανθρώπου που βγάζουν λεφτά να μην πάρουν αυτό, αφού βγάζουν λεφτά να παίρνουν κάτι. Αλλά τώρα ξέρει για ποιο λόγο κάποιο παίρνει κάτι, ποιο το παίρνει συγγενή. Παιδιά, κακό δεν είναι τίποτα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ότι τέτοιε αποφάσει που είναι πολύ προσωπικέ και αφορούν στα οικονομικά. Όσο ρεπορτάζ για να κάνει, εκτό αν έχει μία δήλωση που σου απαντάει ο άλλο και σου λέει αυτό, αυτό και αυτό. Εδώ θα κάνει τον τζάμπα κάτι για να φύγει το σπίτι. Που είναι πολύ προσωπικά και αφορούν στα οικονομικά, ό,τι ρεπορτάζ και να κάνει, εάν δεν έχει τι δηλώσει των ίδιων των ανθρώπων, δεν διαφωνώ για μένα δεν είναι ρεπορτάζ. Διαφωνώ πάντω μαζί σου γιατί σε όλο τον κόσμο τα περιοδικά, τα lifestyle. Ούλ. Γιατί και εδώ είναι ένα κομμάτι τη εποχή. Λένε, αγόρασε το τάδε αυτό. Μέχρι εκεί μένει. Τώρα γιατί σου κάνουν τα δωμάτια μέσα που το πήραν. Δεν είναι δηλαδή κάτι κακό. Και εκεί μέσα υπάρχουν και μεσίτε οι οποίοι θέλουν και αυτοί να πληρωθούν. Τα λένε και οι ίδιοι. Ναι, άλλο όμω να καταλαβαίνει ότι σταμάτησε μία αυτή, δεν ξέρω. Δεν σου κάνει κλικ, ρε παιδί, το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, δεν είπα ότι δεν μου κάνει κλικ. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν το θέμα. Δεν μπορεί να το γνωρίζει αν δεν έχει δήλωση ενό ανθρώπου και να θέλει να μιλήσει. Εγώ έχω εμπιστοσύνη πάντω σε συνάδελφο Γιούλη Σταρίδα, είπε κάνει τέλειο ρεπορτάζ και είμαι σίγουρη ότι ισχύει το θέμα. Υπάρχει δήλωση μέσα. Ξέρει εκείνη, τόσα χρόνια είναι στο κουρμπέτι. Δεν το αφισβητώ. Δηλαδή, αλλά είναι ένα θέμα που είναι πολύ προσωπικό για να είσαι 100% σίγουρος. Νομίζω ότι η κοίτα, σίγουρος δεν είσαι ούτε για τον άντρας που λέει ο λόγος. Όταν κάποιος κάνει μια δήλωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα και λέει συμβαίνει αυτό, τότε είσαι σίγουρος και αυτό αποδέχεται. Τώρα θα κάτσει ο Χατζηγιάννης να πει γιατί θα μάθει εργασίες, παιδιά. Οπότε να το γράψει κάποιο άλλο από μόνο. Όχι. Α. Μα είναι δυνατό. Γιώργο, πες κάτι. Γιατί είναι να πει ο Γιώργος. Δηλαδή, δεν είχαμε τι να κάνουμε και λέμε τι να γράψουμε σήμερα, να βάλουμε αυτό το θέμα. Είναι θεωρώ, δυνατό. Θεωρώ δεν μπορεί αυτό που λες τώρα όμως. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε να γιώνουμε τους αδελφούς. Να σου πω κάτι για μένα, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρο. Γιατί είναι πολύ προσωπικό. Σίγουρο δεν είσαι για τίποτα σήμερα στη ζωή. Για τίποτα. Τέλος πάντων. Μην χαλαστούμε άλλο τώρα για το σπίτι του Μιχάλη και τη Ζέτα. Δεν μπορεί να γράψει αυτό αν δεν είσαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω, να σχολιάσω κάτι στην εκπομπή. Σε κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Μου το επιτρέπετε, μου το επιτρέπεις. Πέρα θα γίνουν κάτι πατητές στην Κιλίνη. Σήμερα που και γενέθλια. Σήμερα στα γενέθλια του Γιώργου τώρα μάλλον. Τι δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντα έχεις άποψη. Εγώ τι είμαι. Ο σκύλος το στόμα εγώ. Από πού και ως πού. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις.